Τη μαρτυρία μια Γαλλίδας που ζει τα τελευταία χρόνια στην Μπουρκίνα Φάσο φιλοξενεί το Euronews. Η γυναίκα που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της περιγράφει την κατάσταση μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα. Η κατάσταση είναι δεταμένη. Υπάρχει έντονη στρατιωτική παρουσία σε όλη την πρωτεύουσα. Επιχειρούν να εκφοβήσουν τον κόσμο. Προσπαθούν να αποτρέψουν κάθε διαδήλωση η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει τον στρατηγό Ντιεντερέ από την κατάληψη της εξουσίας. Νομίζω όμως πως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι αντίθετη. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία γιατί οι διαδηλώσεις δύσκολα θα τερματιστούν. Είναι πιθανό λοιπόν οι διαδηλωτές να βρεθούν αντιμέτωποι με ένοπλους στρατιώτες. Κάποιοι διαδηλωτές μου είπαν πως ήδη υπάρχουν 10 νεκροί. Κάποιοι καλούν το λαό να κατέβει στους δρόμους, άλλοι λένε πως θα ήταν καλύτερο ο κόσμος να μείνει μέσα για να μην υπάρξουν συγκρούσεις. Απέχουμε μερικές εβδομάδες από τις εκλογές και υπήρχε η αίσθηση από τις διαδηλώσεις του λαού και όσα συνέβησαν πως θα ήταν νικηφόρες. Πιστεύαμε πως οι εκλογές θα αποτελούσαν ένα σημαντικό βήμα για τη δημοκρατία στην Αφρική. Οι ένοπλες δυνάμεις όμως αποδεικνύουν το αντίθετο. Χρειάζονται μόνο μερικά καλάσνικοφ για να καταστραφεί το όραμα του εκδημοκρατισμού.